Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στην άκρη του Θερμαϊκού, στην Περαία, αλλά και στην Οδό Ανθέων, οπότε ξέρω από πρώτο χέρι τα ζητήματα του Θερμαϊκού, αλλά και τις λύσεις που απαιτούνται. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με πολύτιμο συνεργάτη τον ΟΦΠΕΚΑ, ανταποκριθήκαμε μέσα στην απόφαση και πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Καλαφάτη για προληπτικούς καθαρισμούς του Θερμαϊκού σε μόνιμη βάση. Έτσι λοιπόν, 8 φορές το μήνα τουλάχιστον, αυτό εδώ το καραβάκι, το ειδικά έτσι, εξοπλισμένο, θα πηγαίνει έρχεται από το Δέλτα του Αξίου μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και θα μαζεύει επιπλέοντα απορρίμματα, κοιλίδες, αλλά και το σημαντικότερο κατά την άποψή μου, τα πλαστικά. Δεδομένου ότι αυτά διασπώνται σε μικροπλαστικά, πέφτουν στο βυθό και διαλύουν εκεί τα οικοσυστήματα. Είδα ότι το καραβάκι αυτό ονομάζεται, αγαπητή Μαρία και φίλε Σταύρο, Αλκύπη. Η Αλκύπη λοιπόν, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, ήταν η προστάτηδα και συνοδός της ωραίας Ελένης. Στις διάφορες περιπέτειες που είχε η ωραία Ελένη. Οπότε τώρα η Αλκύπη θα είναι η συνοδός της ωραίας Θεσσαλονίκης.